Φίλοι τηλεθεατές, θα συνδεθούμε τώρα με το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, από όπου θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τον τελικό αγώνα για το κύπελο Ελλάδας μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το παιχνίδι που περιμένει με ξεχωριστό ενδιαφέρον ολόκληρη η φιλαθλή Ελλάδα είναι έτοιμο να αρχίσει σε 4,5 περίπου λεπτά. Από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας λοιπόν η ελληνική τηλεόραση 2 σε απευθείας μετάδοση θα δώσει τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στους δύο αιώνιους μονομάχους του ποδοσφαίρου μας, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ένας τελικός, ο σημερινός, που περιέχει πολλές ιδιαιτερότητες, αφού ίσως για πρώτη φορά ο χαμένος της συνάντησης θα μείνει εκτός Ευρώπης. Πριν περάσουμε όμως στις συνθέσεις, να σας δώσουμε και την ατμόσφαιρα, τη φανταστική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 80.000 περίπου θεατές. Θεατές εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο έχουν δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αναφέρουμε πρώτα τον Ολυμπιακό, γιατί είναι γηπεδούχος σύμφωνα με την κλήρωση που έχει γίνει. Και πριν περάσουμε, όπως είπαμε, στις συνθέσεις, να δούμε ένα ρεπορτάζ, αφού μία ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι έγινε μια κλήρωση στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού Σταδίου για το ποιος θα είναι ο διαιτητής της συνάντησης. Ας δούμε όμως το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Κώστας Δελιγιάννης. Ώρα 7.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στην αίθουσα των διαιτητών, πρόκειται να γίνει σε λίγο η κλήρωση των διαιτητών, η κλήρωση μάλλον του διαιτητή, που θα διευθύνει το σημερινό μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Στην κληρωτία θα μπουν 5 ονόματα με τη σειρά. Το νούμερο 1 θα είναι ο κύριος Βουτσαράς, το νούμερο 2 θα είναι ο κύριος Γερμανάκος, ο οποίος τελικά δεν θα λάβει μέρος στην κλήρωση. Το νούμερο 3 είναι ο κύριος Χρήστος Κολοκυθάς, το 4 ο κύριος Δημήτρης Ναούμ, το 5 ο κύριος Δημητριάδης και το 6 ο κύριος Νικάκης, ενώ το 7 ήταν ο Γιώργος Κουκουλάκης, ο οποίος αυτός δήλωσε κόλλημα και έτσι δεν θα πάρει μέρος στην κλήρωση. Έχουν συγκεντρωθεί εδώ δημοσιογράφοι, όπως επίσης εκπρόσωποι και των δύο ομάδων, οι οποίοι σε λίγο θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία της κλήρωσης για να δούμε ποιος θα είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει το σημερινό μεγάλο τελικό. Το νούμερο 1 είναι ο κύριος Βουτσαράς λοιπόν, ο διαιτητής της συνάντησης του μεγάλου παιχνιδιού, του σημερινού μεγάλου παιχνιδιού του Ολυμπιακού Σταδίου, του τελικού του κυπέλου Ελλάδας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κύριε Βουτσαρά, η τύχη σας ευνόησε. Δεν ξέρουμε αν είναι τύχη ή ατυχία. Εσείς τι λέτε? Γιατί να είναι ατυχία? Και πέρσι ήμουν τυχερός που διαιτήθησα το τελικό του κυπέλλου Ελλάδος μεταξύ δύο πάλι μεγάλων ομάδων, του Όφη και του Ηρακλή. Το ίδιο είναι και φέτος. Το διαιτέρσω δύο πάλι μεγάλες ομάδες, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Πώς αισθάνεστε για αυτή τη μεγάλη στιγμή της καριέρας σας, οπωσδήποτε? Είναι μια μεγάλη στιγμή της καριέρας. Είστε σε καλή φυσική κατάσταση? Οπωσδήποτε, ναι. Φοβάστε καθόλου τον αγώνα? Θα το φοβηθώ, γιατί πάω. Καθόλου. Ένας αγώνας. Θα καλέσετε καθόλου τους παίχτες να τους κάνετε κάποιες ιδιαίτερες συστάσεις πριν από τον αγώνα? Αυτό δεν πιστεύω, γιατί οι παίχτες το ξέρουν, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι, και πιστεύω το γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τι πρέπει να πράξουμε. Απλώς εμείς θα κάνουμε με τα παιδιά που θα κληρωθούν τώρα ετώτες, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα λιγότερα λάθη μέσα στην αγώνα. Ξανά λοιπόν, αφού είδαμε το ρεπορτάζ, διαιτητής, όπως είπαμε, της συνάντησης, κληρώθηκε ο κύριος Μελέτης Βουτσαράς, με επόπτες τους Βασίλη Νικάκη και Κώστα Δημητριάδη. Οι δύο ομάδες που έχουν γίνει στην σέντρα, και να περάσουμε αμέσως στις συνθέσεις για τον Ολυμπιακό. Νούμερο 1, Ηλίας Σταλικριάδης. 2, Στράτος Αποστολάκης. 3, Μινάς Χαντζίδης. 4, Αλέξης Αλεξίου. 5, Χάρης Μπανιώτης. 6, Παναγιώτης Τσαλουχίδης. 7, Ανδρέας Μπονόβας. 8, Πέτρος Ξανθόπουλος. 9, Χιλμπέρτο Φούνες. 10, Τάσος Μητρόπουλος. Και 11, Νίκος Τσιαντάκης. Για τον Ολυμπιακό αναπληρωματική είναι νούμερο 12, Θόδωρος Παχατουρίδης. 13, Γιώργος Καπουράνης. 14, Ισάκ Μουστακίδης. 15, Γιώργος Πλίτσης. Και 16, Παναγιώτης Σοφιανόπουλος. Βλέπουμε εδώ τον πάγκο του Ολυμπιακού, με τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Πρίφτη, και ο κύριος Σπανός, ο γενικός αρχηγός, ο κύριος Γρηγοριάδης και ο Γούναρης, τεχνική υπεύθυνη των Ερυθρολεύκων. Και να περάσουμε στον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό λοιπόν,
Νούμερο 1, Νίκος Αργκάνης. 2, Ιάκωβος Χατζιαθανασίου. 3, Νίκος Βαμβακούλας. 4, Γιάννης Καλιτζάκης. 5, Βέλιμιρ Ζάετς. 6, Κώστας Μαυρίδης. 7, Δημήτρης Αραβάκος. 8, Λεωνίδας Χριστοδούλου. 9, Χρήστος Δημόπουλος. 10, Χουάν Ρότσα. Και 11, Λίσανδρος Γιοργαμλής. Και ο πάγκος του Παναθηναϊκού με τον προπονητή τον Γκίντερ Μπέξον. 12, Νίκος Πατσιαβούρας. 13, Κώστας Μπατσινίλας. 14, Βαγγέλης Βλάχος. 15, Αντώνης Μίνου. Και 16, ο Χρήστος Καλατζής. Και ο πάγκος του Παναθηναϊκού. Εδώ το διαιτητικό τρίο με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Πέτρο Ξανθόπουλο, και του Παναθηναϊκού, τον Βέλιμιρ Ζάετς. Αποχώρησε και η μπάντα, ήταν του πυροσβεστικού σώματος. Ο Νίκος Αργκάνης, διεθνής τερματοφύλακας, συζήτηση με τον Βέλιμιρ Ζάετς πριν αρχίσει ο μεγάλος τελικός. Ένας τελικός όπου οι δύο αιώνιοι βρίσκονται για ένατη φορά αντίπολοι. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει μόνο μία φορά σε τελικό από τον Παναθηναϊκό, το 1986, 4-0, εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δύο παιχνίδια έχουν διακοπεί και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις τις έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αρχηγή, ο κύριος Μελέτης Βουτσαράς. Κεντρική φιγούρα θα λέγαμε του αγώνα. Ο άνθρωπος τον οποίο έχουν στρέψει τα βλέμματά τους εδώ, με 80.000 θεατές του Ολυμπιακού Σταδίου, 22 πρωταγωνιστές, οι πάγκοι και οι τηλεθεατές. Ο Μελέτης Βουτσαράς που έχει επομιστεί ένα πολύ μεγάλο βάρος, ανάλογο με αυτό της κρίσιμότητας του αγώνα. Οι αναμυστικές φωτογραφίες, οι οπαδοί και των δύο ομάδων που όπως είπαμε μια μισή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι σχεδόν το Ολυμπιακό Στάδιο είχε γεμίσει, έχουν δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα. Αποχωρούν και οι φωτορεπόρτες. Βέβαια να πούμε ότι το 1969 ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έπαιξε το παιχνίδι 1-1 και στην παράταση και ο κυπελούχος αναδείχθηκε με κλήρωση ο Παναθηναϊκός. Τα δύο παιχνίδια που διακόπηκαν ήταν το 1962 και το 1964. Και στα δύο είχαμε επεισόδια, το πρώτο μάλιστα διακόπηκε και λόγω σκότους. Είχαμε άλλωστε την ευκαιρία, όσοι είχαν την ευκαιρία μάλλον, να παρακολουθήσουν στην εκπομπή του Σαββάτου από την Ελληνική Τηλεόραση 2 την συνέντευξη του Κώστα Δελιγιάννη με τον Κώστα Πολυχρονίου, τον αρχηγό τότε του Ολυμπιακού. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες κάποτε τελειώνουν και αυτά. Η σέντρα είναι ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, υπολογίζεται γύρω στους 70 Έλληνες φωτορεπόρτερς. Ο κύριος Βουτσαράς κοιτάζει το ρολόι του και η έναρξη του μεγάλου ντέρμπι. Βλέπουμε και τον χρόνο. Έχουν περάσει και 34 δευτερόλεπτα από την κανονική λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Βουτσαράς σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο που βρίσκει νικητή τον Παναθηναϊκό με 1-0. Με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σαραβάκου στο 33. Γυρίζουμε όμως γρήγορα στα στούντιο της Ελληνικής Τηλεόρασης 2. Θα είμαστε μαζί σε 15 περίπου λεπτά. Επιστροφή λοιπόν
στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι. Ένα πρώτο ημίχρονο που επικράτησαν τα νεύρα, η ένταση. Το άγχος, καθώς όπως είπαμε, μια από τις πολλές ιδιαιτερότητες είναι ότι ο χαμένος θα μείνει εκτός Ευρώπης. Όλα αυτά βέβαια κάπου είναι λογικά για τους 22 παίχτες, τους δύο πάγκους. Αλλά από κάποιο σημείο και έπειτα θα πρέπει να παιχτεί και καλό ποδόσφαιρο για να ικανοποιηθούν οι 80.000 θεατές που έχουν κατακλείσει εδώ τις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου και τα 4 εκατομμύρια περίπου τηλεθεατές που παρακολουθούν εδώ και στην Κύπρο. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 33 με 1-0. Με ειδοποιούν, είμαστε έτοιμοι ότι μπορείτε να ξαναδείτε κι εσείς αυτό το πέναλτι. Να λοιπόν εδώ ο Ρότσα βγάζει την πάσα για τον Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος περνάει ωραία τον Αποστολάκη που μένει εκτός φάσης. Μπαίνει στα καρέα ο Σαραβάκος, σηκώνει το πόδι να περάσει και τον Ταλικριάδη. Ταλικριάδης πέφτει πάνω στο Σαραβάκο. Υπήρξαν διαμαρτυρίες για αυτή τη φάση από πλευράς των παιχτών του Ολυμπιακού. Τελικά μετά από ένα δίλεπτο το πέναλτι χτυπήθηκε. Θα το ξαναδείτε. Εδώ ο Δημήτρης Αναβάκος με αντίπαλο τον Ηλία Ταλικριάδη. Ο Παναθηναϊκός έτσι ανοίγει το σκορ στο ντέρμπι. Προηγείται με 1-0. Αναμφίβολα επικράτησαν όλα τα στοιχεία που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτή η ένταση που προηγήθηκε το αγώνα από τη στιγμή που έγιναν γνωστοί, από τη στιγμή που πέρασαν ο Ολυμπιακός στο εμπόδιο του Όφη στην ημιτελική φάση και ο Παναθηναϊκός στο εμπόδιο της Λάρισας. Από εκεί και πέρα άρχισε ένας μαραθώνιος και για τις δύο ομάδες, σύρκου ή ένας αγώνας ταχύτητας. Να περάσουμε όμως πολύ γρήγορα στον Κώστα Δελιγιάννη που έχει ετοιμάσει ένα ρεπορτάζ μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, έχουμε κοντά μας τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Ανδρέα Σταματιάδη, που θα μας πει τις εντυπώσεις του για το πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ντέρμπι. Κύριε Ανδρέα, σας ακούμε. Είναι άσχημες εντυπώσεις μου, δεν είναι καλό, καθόλου καλό παιχνίδι. Είναι σκληρό, νευρικό. Απόδειξε ότι σφυρίζει πολλά φάουλ ο διαιτητής. Πραγματικά είναι φάουλ, έδειξε τόσες κίτρινες κάρτες. Νομίζω ότι κάπου θα πρέπει τα νεύρα να σταματήσουν για να μπορέσουν να προσφέρουν και λίγο θέαμα. Πιστεύετε ότι το σύστημα το οποίο ακολουθούν οι δύο προπονητές είναι το ενδεδειγμένο ή νομίζετε ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξουν οι δύο πάγκοι στο δεύτερο ημίχρονο? Δεν νομίζω ότι το σύστημα φταίει. Φταίει η νευρικότητα των ποδοσφαιριστών, γι' αυτό δεν βλέπουμε θέαμα. Ελπίσουμε λοιπόν θα δούμε ένα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια οι ποδοσφαιριστές να ηρεμήσουν για να δούμε ένα καλύτερο θέαμα. Σε λίγο λοιπόν αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρουμε εάν θα μπορέσει τώρα να μας μιλήσει και ο κύριος Γούναρης, τον οποίο προσπαθούμε να φωνάξουμε κοντά μας. Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Γούναρη από τον πάγκο του Ολυμπιακού να μας πει δύο λόγια για το πρώτο ημίχρονο. Είναι δύσκολο οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή να βρούμε κάποιον παίκτη για να μας μιλήσει ή κάποιον προπονητή, γιατί ήδη το παιχνίδι ετοιμάζεται να αρχίσει. Όμως νομίζουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε το μικρόφωνο στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο και στο τέλος του αγώνα θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ από τους πάγκους των δύο ομάδων. Οι δύο ομάδες έχουν βγει ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Έρχεται τώρα και το διαιτητικό τρίο με τον διαιτή, τον Μελέτη Βουτσαρά. Θετικός πρωταγωνιστής αυτής της συνάντησης, ο κύριος Βουτσαράς, διέκρινε αυτή την αγωνία, αυτό το άγχος που μεταφραζόταν βέβαια σε νεύρα και σε φοβερή ένταση. Έδειξε 4 κίτρινες κάρτες, κάπου κατάφερε να πειθαρχήσει τους 22 ποδοσφαιριστές μέσα στους κανονισμούς. Έχει γίνει μια αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Η αλλαγή για τον Ολυμπιακό έγινε στο 40, πέρασε ο Μουστακίδης στη θέση του Μπονόβα.
και θα πρέπει να έφυγε από το παιχνίδι ο Χριστοδούλου. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν για τον Μπέγκσον, ενώ ο Ολυμπιακός είναι στη σέντρα με τον Μητρόπουλο και τον Φούνες. Μπατσινίλας στη θέση του Χριστοδούλου. Και έφυγε βέβαια, όπως είπαμε, και δική μας, αλλά και όλων των θεατών και τηλεθεατών, είναι να γίνει ένα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Ένα δεύτερο ημίχρονο που θα δικαιώσει την αξία των δύο ομάδων, θα δικαιώσει το ποδόσφαιρο. Σφυρίζει την λήξη του αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ισόπαλοι 1-1. Θα υπάρξει βέβαια παράταση και όπως είπαμε, εάν παραμείνει το ίδιο σκορ, θα υπάρχει διαδικασία των πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός από το 80 που έμεινε, όπως είπαμε, με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Μπατσινίλα. Ο Παναθηναϊκός που είχε προηγηθεί με τον Σαραβάκο ισοφάρισε με το πέναλτι του Φούνες ο Ολυμπιακός. Σε αυτά τα 90 λεπτά θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο αντίπαλοι άφησαν τα νεύρα να σκεπάσουν τις περισσότερες προσπαθίες τους. Παίχτηκε πολύ λίγο καλό ποδόσφαιρο, ελάχιστο θα λέγαμε, λίγοι καλοί συνδυασμοί. Μπορούν και οι 22 παίκτες, μπορούσαν μάλλον, να δώσουν κάτι καλύτερο. Είχαν πολλές απαιτήσεις οι οπαδοί τους, οι θεατές και οι υπόλοιποι φίλαθλοι που παρακολουθούν το παιχνίδι από τηλεόραση. Να εδώ ο Μπέγκσον που με τον καλοκαίρα που δίνει τις οδηγίες στον Παναθηναϊκό για την παράταση. Εδώ το άλλο στρατόπεδο, ο Γιάννης Γούναρης με τον Παύλο Γρηγοριάδη. Από ό,τι με ειδοποιούν, θα έχετε την ευκαιρία να ξαναδείτε τις δύο φάσεις των πέναλτι. Θα βγάλετε κι εσείς, είναι δύο φάσεις που θα πολυσυντηθούν βέβαια, θα βγάλετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Σαραβάκος που ξέρει για τον Αποστολάκη, πέφτει πάνω το Ταλικριάδη, τον ανατρέπει. Αν είμαστε έτοιμοι. Περνάμε στην εκτέλεση του πέναλτι. Σαραβάκος στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ελικριάδη, γίνεται το 1-0. Ενώ ο Κώστας Δελιγιάννης προσπαθεί να πάρει κάποια συνέντευξη εκεί από τον Γιάννη Γούναρη, θα δούμε την άδωκη και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περνάμε γρήγορα στον Κώστα Δελιγιάννη. Τι περιμένετε από τους παίκτες του Ολυμπιακού? Τους παίκτες του Ολυμπιακού δεν υπάρχει ομάδα στην Ελλάδα που να μπορεί να τους κερδίσει σήμερα. Εκτός αν υπάρχει και ο 12ος παίκτης. Αν υπάρχει και ο 12ος παίκτης, τότε δεν νικούμε για τίποτα. Εάν όμως παίζουν τίμια και καθαρά, δεν υπάρχει ομάδα που να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Είστε ευχαριστημένος από την απόδοση μέχρι στιγμής των παιδιών του Ολυμπιακού? Δυστυχώς είναι ένα από τα πιο άσχημα παιχνίδια που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα και κύπελο, και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι 22 ποδοσφαιριστές. Να τη δούμε λοιπόν καλή παράταση και να κερδίσει ο καλύτερος. Ευχαριστώ. Ξαναείδατε και εσείς το πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής υπέρ του Ολυμπιακού. Ένα πέναλτι, εκτέλεσε ο Φούνες, πέτυχε την ισοφάριση.
Μισή ώρα ακόμα λοιπόν, ενώ εδώ ο Φούνες που ξεγελάει το Σαργκάνη. Μισή ώρα λοιπόν παράταση στην αγωνία. Να εδώ και ο πρόεδρος. Κύριο Βαρδινογιάννη, θα μας πει εκείνος δύο λόγια για το λοιπόν. Είπα ότι ευτυχώς το βλέπει όλη η Ελλάδα και ο Ζεκούντου βλέπει με ποιο τρόπο έχουμε φτάσει στην παράταση. Ευχαριστώ πολύ. Μια δήλωση λοιπόν από τους δύο πρόεδρους, από τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Κοσκοτά, εδώ και ο Δημόπουλος. Ο Ρότσα με τον Καλογερά, τον πρόεδρο του Αναγκού, που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Μισή ώρα λοιπόν παράταση, μισή ώρα παράταση στην αγωνία σας, μισή ώρα παράταση στο ντέρμπι. Ποιος θα σηκώσει το κύπελο, ποια θα είναι η ομάδα που θα πάει στην Ευρώπη. Από ό,τι διακρίνουμε εδώ, ο Κώστας Ελιγιάννης έχει ετοιμάσει κι άλλο ρεπορτάζ. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για το πρώτο 15 λεπτό της παράτασης. Το πρώτο ημίχρονο της παράτασης τελείωσε. Βλέπετε και χαρακτηριστικές κινήσεις του κύριου Μπουτσαρά, διαιτή της συνάντησης. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι από ό,τι βλέπουμε εσείς δεν το βλέπετε. Θα υπάρχει κάποιο ίσως καρδιακό επεισόδιο. Αυτό το παιχνίδι έτσι όπως εξελίσσεται είναι για γερά νεύρα. Να εδώ ξαναβλέπουμε την ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Σαραβάκος στριφογυρίζει, έγινε η κόντρα. Η μπάλα ήρθε στον Δημόπουλο. Την έστειλε στα δίκτυα του Αλικράδη, να εδώ και ο πρόεδρος του Παραολυμπιακός, κ. Κοσκοτάς. Ελπίζουμε ο φιλάθλος, ο θεατής εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο, που έχασε τις αισθήσεις του, να μην είναι κάτι σοβαρό. Σε αυτό λοιπόν το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, παίχτηκε καλύτερο ποδόσφαιρο. Οι δύο ομάδες έδειξαν ότι μπορούν να παίξουν αυτό το καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχουν τις δυνατότητες, αλλά με τόση ένταση προηγήθηκε, ίσως να ζητάμε από αυτούς τους 22 παίκτες πάρα πολλά. Δύο-δύο λοιπόν, πάμε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, άλλα 15 λεπτά, παράταση στην αγωνία. Τσαλουχίδης, να εδώ ο Δημήτρης Αραβάκος, και αυτή τη στιγμή είναι η λήξη. Είναι η λήξη του μεγάλου τελικού. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ισόπαλοι 2-2. Τα τρία πέναλτι που έδωσε ο κύριος Μπουτσαράς σε αυτά τα 120 λεπτά δεν στάθηκαν ικανά να λύσουν τις διαφορές των δύο αιωνίων αντιπάλων. Θα περάσουμε καθαρά στην διαδικασία των πέναλτι για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το κύπελο, ποια ομάδα θα πάρει το δρόμο για την Ευρώπη. Και βέβαια βλέπω ότι ο συνάδελφος, ο Κώστας Δελιγιάννης, κατευθύνεται μαζί με την κάμερα της ελληνικής τηλεόρασης 2 προς το κέντρο του γηπέδου. Mm-hmm.
Εδώ και ο Γιάννης Γούναρης. Οι δύο προπονητές που θα πρέπει να αποφασίσουν ποιοι είναι οι παίκτες που είναι πιο ήρεμοι. Γιατί, κακά τα ψέματα, όσο και αν είναι κάποιος σπεσιαλίστας εδώ μπροστά σε ένα κοινό 80.000 θεατών και με την υπερένταση που είχε προηγηθεί, τα νεύρα, τα 120 λεπτά του αγώνα, την κόπωση, αυτή η αρετή του σπεσιαλίστα κάπου εξανεμίζεται, κάπου χάνεται. Μπέγκσον, Σουηδός προπονητής, ο Γιάννης Καλογεράς, ο βοηθός του. Να βλέπουμε και τον Κώστα Δελιγιάννη. Να περάσουμε γρήγορα μικρόφωνο στον Κώστα Δελιγιάννη. Πριν αρχίσει η διαδικασία των πέναλτις, έχουμε κοντά μας... Πέστε μας αν έχετε αποφασίσει τελικά ποιοι θα εκτελέσουν τα πέναλτι. Οπωσδήποτε ναι, έχουμε μια σειρά, το κουβεντιάζουμε με τους ποδοσφαιριστάς μας αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν παίξει μέσα σε μια κόλαση ενός βάρβαρου παιχνιδιού, όπως έχουν δει όλοι οι φίλαθλοι, όχι αυτοί που είναι μέσα στο στάδιο, αλλά και αυτοί που παρακολουθούν το παιχνίδι ζωντανό από την τηλεόραση. Και πράγματι θέλουμε να κουβεντιάσουμε με τους παίκτες μας για να δούμε σε τι κατάσταση ηρεμίας μετά από 120 λεπτά έχουν βρεθεί και ύστερα από τα χτυπήματα που έχουν δεχτεί με τη συμπαράσταση της σημερινής διαιτησίας. Μια διευκρίνηση, κύριε Καλογερά. Την στιγμή του δευτέρου πέναλτι που έδωσε ο κύριος Μπουτσαράς σε βάρος του Παναθηναϊκού, τι ακριβώς έγινε? Εμείς πιστεύουμε ότι ο κύριος Μπουτσαράς εσφύριξε φάουλ, διότι ακούστηκε καθαρά το σφύριγμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ξαφνικά έδωσε πέναλτι σε δεύτερο σφύριγμα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας το εξηγήσει ο ίδιος. Ακριβώς, αλλά είναι αδύνατο να μπορεί να μας εξηγήσει, διότι δεν μπορεί να μας εξηγήσει τη σημερινή του διαιτησία. Σε λίγο θα είμαστε με τον κύριο Μπουτσαρά, αγαπητοί μας φίλοι, για να σας δώσουμε τι ακριβώς λέει ο κύριος Μπουτσαράς για τη φάση του δευτερού πέναλτι. Το μικρόφωνο λοιπόν της Ελληνικής Τηλεόρασης 2 θα πάει και στον Μελέτη Μπουτσαρά, οπωσδήποτε πρωταγωνιστής και αυτός αυτού του ντέρμπι. Έδειξε μία κόκκινη κάρτα στον Μπατσινίλα. 9 κίτρινες. Δημόπουλος, Χατζηαθανασίου, Γιωργαμνής, Μητρόπουλος, Καλιτζάκης, Χριστοδούλου, Βαμβακούλας, Τσαλουχίδης και Αποστολάκης. Είναι έτοιμος ο Κώστας Δελιγιάννης. Του δίνουμε το μικρόφωνο. Αυτή την ένατη αναμέτρηση σε τελικό του κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να πούμε ότι από τα 90 λεπτά απογοητεύτηκαν ίσως οι περισσότεροι φίλαθλοι που ήρθαν εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο με την ελπίδα να δουν ένα παιχνίδι αντάξιο αυτής της όλης της ατμόσφαιρας που είχε προηγηθεί. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε πολύ νωρίς, δυστυχώς από την εξέδρα αυτή η ένταση πέρασε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος Μπουτσαράς προσπάθησε να κρατήσει το παιχνίδι. Πολλές αποφάσεις του αμφισβητήθηκαν και από τις δύο πλευρές, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, είχε περίπου γύρω στις 15 με 16 διακοπές, πολύ μεγάλες. Πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δεν υπήρξε ρυθμός. Έλειψαν οι καλοί συνδυασμοί. Υπήρξε μια αναμέτρηση στο κέντρο του κηπέδου. Και από εκεί πέρα, απομονωμένοι επιθετικοί, ό,τι μπορούσαν να κάνουν, το έκαναν. Περάσαμε στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός αριθμητικά λιγότερος. Έδειξε μετά τον γκολ του Φούνες που έκανε το 2-1 να χάνει τον τελικό. Βρήκε όμως πολύ γρήγορα βρήκαν οι παίκτες το κουράγιο, την αυτοπεποίθηση. Ισοφάρισε ο Δημόπουλος. Ήρθαμε έτσι στη διαδικασία των πέναλτις. Θα περάσουμε όμως γρήγορα στον Κώστα Δελιγιάννη και να συνεχίσουμε.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον διαιτητή τον κύριο Βουτσαρά. Θα μας πει για την φάση του δεύτερου πέναλτι που παρεχόρησε στον Παναθηναϊκό, που έδωσε μάλλον σε βάρος του Παναθηναϊκού. Όταν λέγεται ότι ακούστηκε κάποιο σφύριγμα από την εξέδρα και οι παίκτες του Παναθηναϊκού έπεσαν την μπάλα με τα χέρια. Τι ακριβώς έγινε, κύριε Βουτσαρά? Τίποτα. Εγώ δεν σφύριξα τίποτα, ούτε φάουλ επιθετικό που λέγανε, ούτε άκουσα τίποτα από την εξέδρα. Αλλά απλώς είδα τον Βαουκούλα να πιάνει την μπάλα με το χέρι. Ξαφνικά να κάνει την μπάλα με το χέρι. Αυτό ήταν και έδωσε τον πέναλτι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε όμως τώρα, επειδή ακούμε εδώ, είμαστε κοντά στους διαιτητές. Κύριε Καλογερά, αποφασίστε τελικά ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα καλέσουν. Μπορείτε να μας πείτε. Πρώτος είναι ο Βλάχος, δεύτερος είναι ο Σαργκάνης, τρίτος είναι ο Δημόπουλος, τέταρτος είναι ο Γιοργαμλής και πέμπτος είναι ο Σαραβάκος. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν από τον Γιάννη Καλογερά ποιοι θα είναι οι πέντε παίκτες του Παναθηναϊκού που θα χτυπήσουν τα πέναλτις. Είναι λοιπόν κατά σειράν Βλάχος, Σαργκάνης, Δημόπουλος, Γιοργαμλής και Σαραβάκος. Σίγουρα θα έχουμε και την άποψη του πάγκου του Ολυμπιακού. Λέγαμε λοιπόν ότι στην παράταση οι δύο αντίπαλοι ανέβασαν την απόδοσή τους. Παίχτηκε καλύτερο ποδόσφαιρο. Ο Κώστας Δελγιάννης όμως είναι έτοιμος να μας δώσει και την άποψη του Ολυμπιακού. Ας τον ακούσουμε. Να ακούσουμε λοιπόν και τη γνώμη του Νίκου Παπακούλα, που από ό,τι τουλάχιστον μας είπε ο διαιτητής, έπιασε την μπάλα με τα χέρια χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Νίκο, τι ακριβώς έγινε? Έγινε μια τραβέστα ψηλή. Πήδησα με έναν παίκτη του Ολυμπιακού, μου κάνει φάουλ, με έριξε κάτω και στο κατέβασμα μου χτύπησε μπάλα στο χέρι. Σφυρίζοντας, δείχνει φάουλ. Δεν ξέρω αν σφίριξε αυτό, σφίριξε όμως κάποιος. Και μετά γυρίζει στον πέναλτι. Ναι, επειδή ακούστηκε ότι κάποιο σφύριγμα από την εξέδρα σε παρέσυρε. Ακούστηκε πράγματι κάποιο σφύριγμα από την εξέδρα? Εγώ δεν την έπιασα με το χέρι, δε. Όταν έπεφτα κάτω μου βρήκε μπάλα στο χέρι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Ολυμπιακό τώρα. Να, εδώ ο Γιάννης Γκούναρης με τον Πέτρο Ξανθόπλο, τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να πληροφορηθούμε από τον Κώστα Δελγιάννη ποιοι θα είναι οι πέντε παίχτες του Ολυμπιακού. Θα χτυπήσουν τα πέναλτις. Εδώ ο κύριος Βουτσαράς με τον Νίκο Σαργκάνη. Οπωσδήποτε το θερμόμετρο της αγωνίας έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Να περάσουμε ξανά στον Κώστα Δελγιάννη. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Γρηγοριάδη, να μας πει ποιοι παίχτες θα εκτελέσουν τα πέναλτι. Κατά σειράν είναι ο Αλεξίου, ο Μπανιώτης, ο Χατζίδης, ο Αποστολάκης και ο Φούνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν από τον κύριο Γρηγοριάδη πιθανοί παίχτες θα χτυπήσουν τα πέντε πέναλτις. Είναι λοιπόν κατά σειράν Αλεξίου, Μπανιώτης, Χατζίδης, Αποστολάκης και Φούνες. Εδώ ο Γιλμπέρτο Φούνες, σκόρερ του Ολυμπιακού, με δύο εύστοχα πέναλτι. Και ξανά μικρόφωνο στον Κώστα Δελγιάννη. Ο Αλεξίου θα είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο πρώτος μάλλον παίκτης του Ολυμπιακού, που θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι του σημερινού αγώνα. Πες μας πώς αισθάνεσαι και πόσο έχεις το αίσθημα της ευθύνης πάνω σου σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή του αγώνα. Είναι μεγάλη η ευθύνη τώρα σε αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα βαρέσω το πέναλτι. Είναι η ευθύνη μεγάλη. Εδώ που φτάσαμε όλα τώρα παίζονται. Δυο λόγια για το παιχνίδι. Είμαστε ανάτυχοι. Ειδικά στην παράταση αφού προηγηθήκαμε 2-1 έπρεπε να το κερδίσουμε το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή τύχη. Οι φωτορεπόρτες αποχωρούν σημάδι και πηγαίνουν πίσω από την εστία όπου θα αρχίσει η διαδικασία των πέναλτις. Σημάδι λοιπόν καλό αυτό. Πριν περάσουμε όμως στα πέναλτις, ξανά μικρόφωνο στον Κώστα Δελγιάννη. Ο Βαγγέλης Βλάχος θα είναι ο παίκτης του Παναθηναϊκού που θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι του αγώνα. Πόσο έχεις τρακ αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη? Όσο εγώ στο κοντάφετε δεν έχω καθόλου τρακ. Βέβαια είναι το πιο δύσκολο και το πιο αποφασιστικό πέναλτι για τη μετέπειτα διεξαγωγή, για τη συνέχεια πώς θα πάει η ομάδα.
Εύχομαι να το βάλω, να δώσω προβάδισμα στην ομάδα μου και να πάνε όλα καλά. Πες μας δυο λόγια για το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό μάτς. Καλό, σε γενικά πλαίσια ήταν πολύ σκληρό όμως. Έλειπαν οι μεγάλες φάσεις. Νομίζω ότι το 2-2 είναι και το κανονικό αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία. Αυτό. Να θυμίσουμε ότι το πρώτο κύπελο το 1932 σήκωσε η ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα βέβαια τα τελευταία 10 χρόνια, το 1978, η ΑΕΚ πάλι, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0, 1979 Πανιώνιος ΑΕΚ 3-1, 1980 Καστοριά Ηρακλής 5-2, 1981 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 3-1, 1982 Παναθηναϊκός Λάρισα 1-0, 1983 ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0, 1984 Παναθηναϊκός Λάρισα 2-0, 1985 Λάρισα ΠΑΟΚ 4-1, 1986 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 4-0 και πέρυσι 1987 ο Ηρακλής 3-1 στα πέναλτι. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Οι φωτορεπόρτες βέβαια έχουν πάρει τη θέση τους. Όμως μόνο ο Σαργκάνης έχει ξεχωρίσει από το υπόλοιπο γκρουπ. Παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον διαιτή, τον κύριο Πουτσαρά και τους επόπτες, Άντρο Ταλικριάδης. Μαζί με τον Καπουράνη. Ηλίας Ταλικριάδης επομίζεται μαζί με τον Σαργκάνη και τους 10 που επελέγησαν, 12 παίκτες δηλαδή από τους 22. Πολύ μεγάλο φορτίο. Μια από τις δύο ομάδες θα σηκώσει το κύπελο, θα πάρει όπως είπαμε τον δρόμο για την Ευρώπη. Χατζίδης, Αποστολάκης και Ταλικριάδης. Εδώ ο κύριος Πανός με τον Πέτρο Ξανθόπλο, Σαργκάνης με τον κύριο Νικάκη. Είδαμε λίγο νωρίτερα τον κύριο Μπουτσαρά. Θα δούμε ποιος θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια. Σαργκάνης ή Ταλικριάδης. Σαργκάνης με τον Μπουτσαρά τελικά. Είναι ο Νίκος Σαργκάνης. Πρώτο πέναλτι λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Εκτελεστής ο Αλέξης Αλεξίου. Πίσω. Βλέπουμε τον Αλεξίου να κατευθύνεται στο σημείο από που θα αρχίσει η διαδικασία των πέναλτις. Αντιμέτωπη εδώ σε πρώτο πλάνο ο Νίκος Σαργκάνης. Αντιμέτωπη λοιπόν ο Νίκος Σαργκάνης με τον Αλέξη Αλεξίου, τον λίπερο του Ολυμπιακού. Πρώτο πέναλτι. Η μπάλα στα δίκτυα. Δίνει επανάληψη ο κύριος Μπουτσαράς. Δεν είχε σφυρίξει. Ενώ κάποιοι φωτορεπόρτες μπήκαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Επανάληψη λοιπόν αυτού του πρώτου πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Αλεξίου με τον Σαργκάνη. Πέφτει ο Σαργκάνης η μπάλα στα δίκτυα του Παναθηναϊκού. Είναι το 1-0. Ξανά. Και από άλλη κάμερα.
Πεινάχτηκε ο Νίκος Αργάνης την πορεία της μπάλας, όμως ο Αλεξίου είδα ότι η μπάλα χτύπησε και στο εσωτερικό, στην εσωτερική πλευρά τον διευθύνει ο Σαργκάν. Βλάχος τώρα με αντίπαλο τον Ταλικριάδη. Βλάχος, η μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού, ισοφαρίζει ο Βαγγέλης Βλάχος. 1-1 στα πέναλτις. 2-2 τελείωσε το κανονικό παιχνίδι και η παράταση. 1-1 στα πέναλτις, ενώ ξαναβλέπουμε το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βαγγέλη Βλάχου. Χάρης Μπανιώτης με αντίπαλο του Σαργκάνη. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. Από την ίδια γωνία είχε χτυπήσει το πέναλτι και ο Αλεξίου. Και ο Βλάχος ξανά σε επανάληψη. Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπανιώτη παρά την προσπάθεια του Σαργκάνη. Το σκορ στα πέναλτι γίνεται 2-1. Σαργκάνης με αντίπαλο Νταλικριάδη. Η μπάλα στα δίκτυα του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Σαργκάνης πήρε λίγα μέτρα φόρα. Φίλησε και την μπάλα για να του φέρει γούρι. Να εδώ ο Νίκος Σαργκάνης. Την άχτηκε πολύ ωραία ο Νταλικριάδης στην πορεία της μπάλας. Ήταν πολύ δυνατό όμως το σουτ του Σαργκάνη. Πήρε λίγα μέτρα φόρα. Έτσι έχουμε στα πέναλτις πάντα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-2. Χαντζίδης. Αποκρούει ο Σαργκάνης. Αποκρούει ο Σαργκάνης το πέναλτι του Χαντζίδη.